Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Παρασκευή είναι το μεγάλο ραντεβού για την Καλαμάτα και η ώρα της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2021. Στην πόλη και την Οργανωτική Επιτροπή υπάρχει αισιοδοξία για το καλύτερο αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή τρέχουν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Ενδιαφέρον ακόμα έχουν και τα όσα προέκυψαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για το ζήτημα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ενώ επιτάπητος τέθηκε και το θέμα της έντονης δακοπροσβολής και των απολειών στην ελαιοπαραγωγή. Επίσης, εξελίξεις υπάρχουν και στα θέματα της πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή μας. Εμείς θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με μια άσχημη είδηση, καθώς ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Μεσίνη. Από τη σφοδρή σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό, ακαριαίο θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Μεσσηνίας. Το πρωί, δυστύχημα σημειώθηκε λίγα μέτρα από τον κόμβο της Μεσσήνης, στον δρόμο που οδηγεί προς Μελιγαλά. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά, με φορτηγό όχημα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της Πανηγυρίστρας. Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριέα μια ηλικιωμένη γυναίκα, επιβάτης του γιοταχή αυτοκίνητου, ενώ ο οδηγός αυτού διεκομίστη με ασθενοφόρο σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο, πυροσβεστική και η τροχέα, η οποία και διενεργεί τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλάζουμε θέμα. Την Παρασκευή είναι το μεγάλο ραντεβού για την Καλαμάτα και η ώρα της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2021. Από την πλευρά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας υπάρχει αισιοδοξία για την θετική έκβαση όλης της προσπάθειας, που όπως σημειώθηκε σήμερα θα έχει πολλαπλά ωφέλη σε κάθε επίπεδο για την πόλη. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι στο τελικό της στάδιο και αύριο θα βρίσκονται στην Καλαμάτα μέλη της Διαγωνιστικής Επιτροπής. Μέσα στο επόμενο τριήμερο κρίνονται όλα για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021. Η Καλαμάτα έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα και η προσπάθεια έχει εξελιχθεί σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να είναι αυτή που θα κόψει πρώτη το νήμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φτάσουμε σε αυτό το τέλος. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύ κούραση γιατί έχει γίνει μια πολύ πολύ σοβαρή δουλειά και από το Γραφείο Υποψηφιότητας και από πολλούς πολλούς εθελοντές, τους οποίους εκ μέρους του Δήμου θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την βοήθεια που προσφέρανε στην πόλη και να είμαστε υπερήφανοι για το εθελοντικό κίνημα το οποίο υπάρχει στην Καλαμάτα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Καλαμάτα βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπέρα που λέμε, να κάνει ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξή της, στην κοινωνική της ζωή, στην πολιτιστική της ζωή, στην οικονομική της ζωή, εκμεταλλευόμενη τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξούμε ότι εμείς θα είμαστε η πολιτιστική πρωτεύουσα, θα είναι η πόλη που θα ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους τους έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Αύριο υπάρχει στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα η επίσκεψη των μελών της Επιτροπής, η οποία και πρόκειται να αποφασίσει για το ποια από τις Καλαμάτα, Ρόδο και Ελευσίνα θα επιλεχθεί ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ενώ στην συνέχεια την Πέμπτη θα ακολουθήσει η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων και του όλου project της κάθε πόλης στην Αθήνα. Η αισιοδοξία είναι διάχυτη για την όλη προσπάθεια που έχει καταβληθεί, όπως και για τις προοπτικές που ανοίγονται για την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, με το να κερδίσει την διαγωνιστική αυτή διαδικασία για το θεσμό. Η πόλη έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Όχι μόνο εμείς ως γραφείο πιστεύω δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά κυρίως όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές της υποψηφιότητας, ακόμα και αυτοί που ήταν σκεπτικοί, προσφέρανε και αυτοί με τον τρόπο τους και με τη συνεισφορά τους ένα λιθαράκι σε αυτή την υποψηφιότητα. Πιστεύουμε έχουμε ετοιμάσει μια καλή πρόταση. Πιστεύουμε ότι πράγματι είναι ο καιρός η ελληνική περιφέρεια να αναδειχθεί. Η Καλαμάτα είναι σε μια πολύ καλή φάση της χρονικής της ζωής. Όχι μόνο να ωφεληθεί τα μέγιστα από αυτόν τον θεσμό, αλλά είναι και σε θέση να τον διοργανώσει. Αυτό που ζήσαμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι η όποια επιφύλαξη είχε να κάνει με το θεσμό δεν ήταν ούτε για εμάς, ούτε για το κατά πόσο η Καλαμάτα το αξίζει ή μπορεί να το κάνει. Είχε να κάνει με το κακό παρελθόν του θεσμού στη χώρα μας.
είμαστε σε θέση και το δηλώνουμε. Η Καλαμάτα μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς πρόβλημα, να φανεί στο ύψος των περιστάσεων του θεσμού. Πάμε εμείς σε ένα μείζον θέμα, σε ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο, ο κόσμος αγωνιά. Η Αμερική είναι στις κάλπες. Θα έχουμε την δυνατότητα και την χαρά να συνδεθούμε έτσι τηλεφωνικά με τον καλό συνάδελφο, τον μεσήνιο συνάδελφο, τον Αλέξη Μούτσι, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και την Αμερική. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη, από την καρδιά της Ομογένειας. Κρίσιμη εδώ ουσιαστικά αυτή η σημερινή ημέρα για ολόκληρο τον κόσμο, κρίσιμη και για την Αμερική. Ο κόσμος είναι στις κάλπες. Πώς είναι το κλίμα? Το κλίμα εδώ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα, γιατί μιλάμε για τις πιο ίσως θορυβώδες εκλογές των τελευταίων ετών. Ξέρουμε καλά ότι τις προηγούμενες ημέρες, ενώ φτάναμε στο παραπέντε θα έλεγα για το άνοιγμα της κάλπης, Ντόναλντ Τραμπ και Χίλαρη Κλίντον, υποψήφοι για το χρήσμα για του επόμενου, του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν έντονες μάχες, όχι μόνο στα debate, αλλά καθημερινά και με τις δηλώσεις τους. Ήρθε βέβαια να προσθεθεί και η μη δίωξη της κυρίας Κλίντον από το FBI για το γνωστό ζήτημα των email. Και θέλω να πω ότι πραγματικά αυτή την ώρα, ενώ οι κάλπες ακόμη δεν έχουν κλείσει, από τις 6 έως τις 11, αναλόγως και την πολιτεία, κλείνουν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το κλίμα ειλικρινά μυρίζει μπαρούτι. Έχουμε τα πρώτα exit polls, τα οποία έρχονται από την Καλιφόρνια, από την ακτή, τα οποία exit polls δίνουν ένα προβάδισμα, ένα ισχυρό προβάδισμα στην Χίλαρη Κλίντον. Όμως πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μέχρι το τέλος, αφού η άποψη των ειδικών είναι πως θα κριθεί αυτή η μάχη ψήφο-ψήφο. Καθώς πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ακτές, βλέποντας την Καλιφόρνια ή τη Νέα Υόρκη από εδώ, παραδοσιακά στηρίζουν τους δημοκρατικούς, ενώ η μεσαία Αμερική, τα μεσαία states στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι στην πιο ισχυρή ίσως εκλογική και στο πιο σημαντική εκλογική διαδικασία αυτή τη στιγμή στον κόσμο για την ανάδειξη του πλανητάρχη, του επόμενου πλανητάρχη, υπάρχει μια κορύφωση και ο κόσμος πραγματικά αγωνιά εδώ. Οι ομογενείς τι λένε, πώς είναι το κλίμα και πώς αντιλαμβάνονται οι ομογενείς αυτές τις εκλογές και αν έχουν κλείνει προς τα κάπου, να το πω έτσι? Ζω καθημερινά στην καρδιά της Ομογένειας, στην Αστόρια, εργάζομαι εδώ στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και θα σου έλεγα ότι πιστεύω κατά 80-85% οι ομογενείς στηρίζουν Ντόναλντ Τραμπ. Οι ομογενείς αγαπούν τον Ντόναλντ Τραμπ, βλέπουν στον πρόσωπό του έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία, δεν βλέπουν έναν πολιτικό, βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος από το μηδέν κατάφερε αυτό που κατάφερε, βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να διώξει το Ισλάμ, και βλέποντας αυτό βλέπουν έναν εχθρό της Τουρκίας σε συζητήσεις που κάνουμε. Και είναι απογοητευμένη ειλικρινά από την Χίλαρη, γιατί στα τόσα χρόνια πολιτικού βίου δεν έχει σταθεί ποτέ στο πλευρό της χώρας μας, δεν έχει σταθεί ποτέ στο πλευρό της Ομογένειας, και πιστεύουν ότι οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσει θα είναι μια συνέχεια των πολιτικών Ομπάμα, οι οποίες η αλήθεια είναι δεν βοήθησαν καθόλου τον ελληνισμό. Το ερώτημα όμως είναι και ένα άλλο. Στην περίπτωση της ήτας του Τραμπ, όπως μας είπες και εσύ, υπάρχουν τα πρώτα exit polls και τα πρώτα σχετικά, έτσι, οι πρώτες σχετικές ενδείξεις. Θα αποδεχθεί ο ίδιος ο Τραμπ το αποτέλεσμα? Όχι, δεν νομίζω ότι θα το αποδεχθεί. Αυτό φυσικά, Θέμη, θα τραβήξει αρκετές ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία λέει ότι δεν χρειάζεται ο χαμένος να αναγνωρίσει τον νικητή εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει λόγος να τον αναγνωρίσει. Το ζήτημα είναι όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, και γνωρίζοντας τις σκέψεις του μετά τα όσα έχουμε παρακολουθήσει, θα ξεκινήσει έναν αγώνα αμφισβήτησης και αυτό θα φέρει σε έναν εντός εισαγωγικών εμφύλιο
τους υποστηρικτές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων και νομίζω θα φέρει την Αμερική σε έναν φαύλο κύκλο συζητήσεων για το εάν τελικά υπήρξε κάποια παρατυπία, γιατί αυτό ουσιαστικά ισχυρίστηκε ακόμη και σήμερα κατά την ψήφο του Ντόναλντ Τραμπ, ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν παρατυπίες. Άρα νομίζω ότι δεν θα αποδεχτεί, για να κλείσω την εκλογική αυτή διαδικασία, δεν την αποδέχεται ήδη και ούτε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Επισημαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία από την οποία επηρεάζεται ολόκληρος ο πλανήτης. Είναι μια διαδικασία που οι ίδιοι οι Αμερικανοί την έχουν αγκαλιάσει όσον αφορά τη συμμετοχή και μια διαδικασία, όπως μας είπες και εσύ, πολύ θορυβώδης, με πάρα πολλές διαστάσεις. Αλέξη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ελπίζω και τις επόμενες μέρες να τα πούμε έτσι με τα αποτελέσματα και τις όποιες συσχετίσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αλέξη από την μακρινή Νέα Υόρκη και να συνεχίσουμε εμείς η αναστάτωση στη Μεσσίνη Καλάκρατη με βάση και τα όσα φαίνονται και ακούγονται για την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών και μετά και τα όσα επισημάνθηκαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη οι αντιδράσεις είναι πολλές στο ενδεχόμενο κλειστό ξενοδοχείο στην παραλιακή ζώνη της Βελίκας να γίνει hot spot προσφύγων σε αυτό το μήκος κύματος και η επικρίση από τη μείζωνα μειοψηφία. Ευθύνες στη Δημοτική Αρχή της Μεσσίνης επιρρύπτει η μείζωνα μειοψηφία. Αναφορικά με τους μέχρι τώρα χειρισμούς της στο ζήτημα που έχει να κάνει με την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Η θέση της παράταξής μας δεν ήταν ποτέ ρατσιστική και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ο Δήμος Μεσσίνης να σηκώσει το βάρος που του αναλογεί. Όμως ο χειρισμός του Δημάρχου σε αυτό το θέμα δεν ήταν σωστός. Προκάλεσε την προσέλευση, μάλλον έστειλε έγγραφο συγκεκριμένο στον Υφυπουργό Αμήνης να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες στην Μακαρία και από εκεί και πέρα στη συνέχεια ακούγεται πάντα ο Δήμος Μεσσίνης όταν μιλάμε για πρόσφυγες. Το πρώτο θέμα αποσύρθηκε από τον ίδιο το Δήμαρχο διότι δεν πέρναγε στο Συμβούλιο. Τώρα όμως με τα πρόσφατα δημοσιεύματα πάλι υπάρχει πρόβλημα, πάλι υπάρχει σχεδιασμός για να φιλοξενηθούν πρόσφυγες, παύλα μετανάστες θα έλεγα εγώ, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσίνης, σε ιδιωτικούς χώρους κλπ. Ο κ. Αναστασόπουλος σημειώνει πως από την πλευρά της αυτοδιοίκησης πρέπει σύσσωμα να υπάρξει μια κάθετη αντίδραση μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό μας βρίσκει κάθετα πλέον αντίθετους και μάλιστα μετά τις διευκρινήσεις που έκανε χθες ο ίδιος ο κ. Τσόνης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι από την πληροφόρηση που έχει τα στοιχεία που πρόκειται να έρθουν είναι κακοποιά στοιχεία. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε να βάλουμε τα φόπλακα στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι η συγκεκριμένη περιοχή έντονα τουριστικά αναπτυσσόμενη. Δίπλα αρχίζουν να σκάβουν τα θεμέλια ξενοδοχείου μεγάλου. Είναι κρίμα και άδικο λοιπόν εμείς να συμβάλλουμε με την στάση μας στην ταφόπλακα της ανάπτυξης, όχι μόνο του Δήμου Μεσσίνης, αλλά και της Μεσσηνίας ολόκληρης. Το έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας, δεν θα το επιτρέψουμε και η χτεσινή στάση της Δημοτικής Αρχής είναι βελτιωμένη, αλλά όμως πρέπει κατά την άποψή μας ο Δήμος Μεσσίνης να είναι ο τελευταίος που θα εμπλακεί με αυτό το ζήτημα και όχι ο πρώτος όπως μέχρι τώρα έχει εμφανιστεί. Πάμε στα επιχειρηματικά ζητήματα και το μεγάλο οικονομικό στοίχημα για την Πελοπόννησο που ανοίγει αύριο μαζί με το άνοιγμα των πυλών της μεγάλης έκθεσης Πελοπόννησος Expo. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κ. Γιάννης Μπουντρούκας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια σημαντική έκθεση, βρίσκεται μια ανάσα και ουσιαστικά έχει γίνει όλη η απαραίτητη προετοιμασία από τα επιμελητήρια, από τους διοργανωτές, από την αυτοδιοίκηση. Τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες? Κοιτάξτε να δείτε, στοιχήματα βάζουμε, όπως το είπατε πάλι καλά στην εισαγωγή σας. Εμείς το στοίχημα που βάλαμε είναι αν θα μπορούμε να συνεργαστούμε, αν θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα χρήσιμα για τις επιχειρήσεις που βάλλονται από όλες τις πλευρές, αν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε εξωστρεφείς επιχειρήσεις και μια σειρά από άλλα τέτοια στοιχήματα, ας πούμε, τα οποία προσπαθήσαμε να τα πραγματώσουμε για τις Πελοπόννησος Expo. Το εγχείρημα δείχνει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Απλά να σας πω ότι σε σχέση με το αρκαδικό πανόραμα που είχαμε διοργανώσει το 2014,
Έχουμε ακριβώς τους διπλάσιους εκθέτες και πολλαπλάσιας ισχύος και αντικειμένου, ας πούμε, οι εκθέτες οι οποίοι θα είναι μαζί μας στο Πελοπόννησος Expo. Μάλιστα. Τα εγγένεια γίνονται αύριο, να ενημερώσουμε για να έρθει και ο κόσμος για να γνωρίσει. Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, η έκθεση θα είναι από τις 5 η ώρα ανοιχτή. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκέπτονται τα περίπτερα. 7 η ώρα θα γίνει η τελετή. Θα έχουμε τη χαρά να, στα εγγένεια να έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτη, τον συμπατριώτη σας. Και θα έχουμε μια σειρά από θέματα όλες τις μέρες και γεγονότα, τα οποία νομίζω θα είναι πολύ έτσι ωφέλιμα. Το σημειώνουμε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις με την έκθεση που ελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου και μπορεί ο κόσμος να είναι εκεί, να δίνει το παρόν και να επισκέπτεται. Το πιο σημαντικό για μας είναι το Σάββατο, η εκδήλωση του Σαββάτου από το πρωί, όπου θα έχουμε τους 22 ξένους αγοραστές, επιχειρηματίες που θα μας επισκεφτούν για να βρουν προϊόντα, και θα έχουν κανονιστεί 70 ραντεβού με 70 παραγωγούς από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από τη γεωγραφική περιφέρεια Πελοποννήσου, να σημειώσουμε έτσι, γιατί συμμετέχει και η Ηλία και η Αχαΐα. Και θα γίνουν γύρω, είναι ήδη κανονισμένα γύρω στα 400 ραντεβού στο εξωτερικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν κατορθώσει στην πρώτη της παρουσία, η Πελοπόννησος Expo, να κλειστούν κάποιες συμφωνίες, ας πούμε, για το εξωτερικό, θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ θετικό στοιχείο για τη διοργάνωση. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Αύριο θα δούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα και σε ζωντανή σύνδεση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και το σταθμό σας για τη στήριξη που μας παρέχει στο επικοινωνιακό κομμάτι. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Συνεχίζουμε εμείς. Με στόχο την πλήρη κάλυψη του αστικού ιστού μέσα από τις νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συντάσσεται αυτή την περίοδο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης και για την Καλαμάτα, με τον επιπλέον προϋπολογισμό που θα αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ολοκλήρωση του σχεδίου και οι περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν σε περίπου 15 ημέρες, ενώ στο πλαίσιο αυτό στην πόλη μας βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο με επικεφαλής τον διοικητή της έκτησης υγειονομικής περιφέρειας. Σε περίπου 15 ημέρες θα έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο που θα αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή της Καλαμάτας. Ένας σχεδιασμός που φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αστικού ιστού της περιοχής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας βρέθηκε σήμερα στην Καλαμάτα κλιμάκιο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Γιαννόπουλο. Στόχος είναι να δούμε τις εξωνοσοκομιακές δομές και κυρίως εδώ στο αστικό κέντρο της Καλαμάτας, προκειμένου αφενός μεν να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί σήμερα στο υπάρχον δίκτυο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών που είναι εδώ κυρίως το παιδί της πόλης, αλλά για δεύτερο λόγο να συζητήσουμε ένα ευρύτερο σχέδιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας στην περιοχή της Μεσσηνίας και ειδικότερα στην πόλη της Καλαμάτας. Το παιδί εδώ παρέχει αρκετά καλές υπηρεσίες. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σοβαρές ελλείψεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες στον τοπικό πληθυσμό. Εν τούτης όμως απέχει πολύ από το να πούμε ότι οι κάτοικοι της πόλης έχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Για την περιοχή της Καλαμάτας η επιπλέον χρηματοδότηση για να πάρει τη μορφή που χρειάζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα την υπολογίζουμε περίπου στο 1,5 εκατομμύριο με ένα 700. Ο κ. Γιαννόπουλος ταυτόχρονα σημείωσε ότι με βάση τον σχεδιασμό θα αναπτυχθούν και μικρές τοπικές μονάδες σε όλο τον αστικό ιστό, ενώ θα υπάρξει και κάλυψη με προσωπικό για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Σε ό,τι δε αφορά τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά και έχουν να κάνουν με τους απολυμένους ιατρούς από τον παιδί, ο κ. Γιαννόπουλος παρέμεψε σε νομοθετική πρωτοβουλία που ήδη έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Αυτό θα το ρυθμίσει το Υπουργείο Υγείας με το νομοσχέδιο το οποίο είναι τώρα να μπει για συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχει να κάνει όμως αυτή η ρύθμιση με το συνολικό σχέδιο που αφορά
την αναδιοργάνωση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα κατέβει, που ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο τις επόμενες 15 μέρες να μπει σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό που με ρωτήσατε αφορά μια ειδική κατηγορία γιατρών, τον οποίο το ζήτημα θα ρυθμιστεί σε ένα νομοσχέδιο που θα προηγηθεί. Επόμενο 15ήμερο σίγουρα θα έχει οριστικοποιηθεί η χρηματοδότηση του πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας για την πόλη αυτή και για άλλα 60 αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, χρηματοδότηση θα επιτρέψει την πλήρη στελέχωση του συστήματος. Η έντονη δακοπροσβολή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και στο Δήμο Καλαμάτας μεταφέρθηκαν από Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίωση του Σώματος. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τις περιοχές που εξαιρέθηκαν, με τη Δημοτική Αρχή να υπογραμμίζει ότι την ευθύνη την έχει η Περιφέρεια. Την επόμενη ελαιοκομική περίοδο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς ήδη σε επίσκεψη που είχαμε στην Περιφερειακή, κυρία Λιφέρη, το θέμα αυτό το είχαμε θέσει. Έμαθα να το θέσαμε πρακτικά, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι υπαρκτό. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι οι ευθύνες που έχουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι σήμερα το καλλιτράβι, οι αποφάσεις εξαίρεσης που υπάρχουν όσον αφορά το πού γίνεται η πρακτονία ή όχι, βράζεται από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Τότε εμείς είχαμε πει και άλλοι προσπάθουν ότι θα πρέπει να γίνουν σε εξαιρέσεις. Επίσης, υπάρχει μια γεωγραφία ανάμεσα στο Δήμο και στην Περιφέρεια από το μήνα Μάρτη, την έχω μαζί μου εδώ και γράφει και στην εφημερίδα, την έχω και μαζί μου, που είναι ενήμερος ο Δήμος Καλαμάτας από το Μάρτιο 2016 έγκαιρα, ότι οι περιοχές της Δήμου του Δήμου Καλαμάτας δεν θα βρουν στο πρόγραμμα της τακτοκτονίας. Και ερωτώ εγώ και λέω σήμερα, ποιες ήταν οι ενέργειες του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Αρχής στο κομμάτι αυτό, στο θέμα αυτό. Και να λαμβάνει σε όλες τις περιοχές, τη Μικρή Μαντίνια, τη Βέρεια και η Καλαμάτα και όλος ο Δήμος, έχει πάθει τεράστια ζημιά, πάνω από 30% αυτή τη στιγμή. Και θα έπρεπε να πάρουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο κάποια μέτρα για να προστατεύσουμε τους αγρότες στις περιοχές αυτές. Είναι κλιματικές σύμφωνες. Δεν θα είναι αγρότες τόσα πράγματα που έχουν τόσα προβλήματα στην τιμή, στο κόστος της καλλιέργειας και στη λειτουργία. Έχανε και αυτό φέτος που ήρθε και τους αποτέλεσμα. Για τη δακοκτονία, επειδή άκουσα περί Δήμου και λοιπά, το ζήτημα της δακοκτονίας το χειρίζεται, όπως ξέρετε, από τον νόμο Περιφέρεια. Γίνεται το ίδιο με αυτό που γίνεται με τα κουνούπια. Δεν μπορεί ένας Δήμος να ραντίζει και ο Δήμος να μην ραντίζει. Επομένως γίνεται κοινή αντιμετώπιση. Και σύμφωνα με τον νόμο πάντοτε ρωτιόνται οι πρόεδροι, θέλετε ή δεν θέλετε να γίνει τα κουκτονία. Κάνουν γενική συνέλευση στα χωριά και αποφασίζουν. Όποια χωριά μας ζήτησαν, μας είπαν ότι δεν θέλουμε να γίνει τα κουκτονία, διότι δεν φέρνει αποτελέσματα, διότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από την όποια ωφέλεια. Εμείς αυτό το υιοθετήσαμε. Εάν πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική στο ζήτημα της δακοκτονίας, δηλαδή υποχρεωτικά να γίνεται δακοκτονία σε όλη την χώρα και σε όλες τις περιοχές, αυτό είναι θέμα κυβέρνησης και θέμα νόμου. Ο Δήμος δεν παρενέβη κάπου, δεν είπε να γίνει να μην γίνει κάπου δακοκτονία. Ήταν και οι συνθήκες φέτος πάρα πολύ δύσκολες από κλιματολογική άποψη και έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Στο Κομπανάκι να μεταφερθούμε τώρα και στην παραδοσιακή λαϊκή αγορά που γίνεται εκεί. Η κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την κίνηση, με τους πολίτες να αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Οι δυσκολίες πολλές, καθημερινές. Οι πολίτες δύσκολα τα φέρουν πλέον πέρα, σκεπτόμενοι να αγοράσουν ακόμα και τα βασικά. Πάντα σε μετρημένες ποσότητες. Ο κόσμος λιγοστός, δεν υπάρχουν δουλειές, η λαδιά είναι μειωμένη φέτος, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Χρέος, δεν βγάζουμε τα έξοδα. Τα έξοδα μας δεν τα καλύπτουμε. Δεν ψωνίζει, φίλε, δεν έχει λεφτά. Με τι να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν λεφτά, καθόλου, τίποτα. Τα λεφτά είναι λίγα. Ο κόσμος δεν ψωνίζει, περνάει δύσκολα, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η εικόνα από την λαϊκή αγορά στο Κοπανάκι, μια αγορά με πλούσια παράδοση και ιστορία, είναι ενδεικτική του πώς οι πολίτες σήμερα προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα, έχοντας πάντα να αντιμετωπίσουν τα άσχημα οικονομικά και τις πολλές υποχρεώσεις. Σκοτωμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Κανένας γέρος ψωνίζει, νέοι, τίποτες, δεν υπάρχει σ' άλλο. Τίποτες, μηδέν. Όταν κόβουμε
σύνταξη ή οτιδήποτε, μεγαλώνουμε τους φόρους και ζητάμε μετά, πού θα τα βρει ο κόσμος. Ένα μάτσο χάλια είμαστε, τίποτα άλλο. Ένα μάτσο χάλια, τίποτα άλλο. Λίγα πράγματα. Πώς πάει η δουλειά? Δεν πάει καλά. Μεγάλη φτώχεια. Οι καταναλωτές τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις αγορές τις οποίες κάνουν. Τίποτα περισσότερο από τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει κίνηση, τίποτα κύριε. Δεν υπάρχει λεφτά, ο κόσμος δεν κινείται τίποτα. Τίποτα, τελείως. Χαθήκαμε. Κρίση, λίγο. Πάνε τα παλιά, σβήσανε. Λόγω κρίση αγοραστικό κύριο δεν υπάρχει. Μην τα ψάχνετε για πολλά πράγματα, παιδιά, δεν πάμε καλά. Και ολοκόβουμε, με τι θα ψώνει και ο κόσμος. Όλα τα πράγματα είναι χάλια. Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις της 120 πτέρυγας εκπαίδευση αέρος, κορυφώθηκαν σήμερα στην Καλαμάτα οι εορτασμοί για τον προστάτη της πολεμικής μας αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στο αεροδρόμιο για τις εκδηλώσεις τιμής. Ξεχωριστή η σημερινή ημέρα για την πολεμική μας αεροπορία. Όπως κάθε χρόνο και στην Μεσσηνία και την 120 πτέρυγα εκπαίδευση αέρος είχαν προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων. Το πρωί στους χώρους του αεροδρομίου έγινε για τον λόγο αυτό και την τιμή στον προστάτη της αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ η επίσημη δοξολογία. Τιμούμε σήμερα με μεγαλοπρέπεια που αρμόζει τον προστάτη μας Αρχάγγελο Μιχαήλ και του ζητούμε ταπεινά εμείς που έχουμε την ύψιστη τιμή και ευθύνη για την πολεμική ιδέα. Να μας καθοδηγεί στο έργο μας. Να μας καθοδηγεί στον αέρα, μέσα στα πιλωτήρια των αεροσκαφών, αλλά και στο έδαφος, στις πίστες των αεροσκαφών, στη συνεργεία τεχνικής υποστήριξης, στις απομακρυσμένες κορυφές των μονάδων ραντάρ, στα υπόγεια κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αλλά και σε κάθε σημείο όπου υπάρχει δραστηριότητα και παραγωγή έργου για την εκτέλεση της αποστολής μας. Συμπληρώθηκε ο χρόνος και θα κινηθεί η διαδικασία για διοικητική προσφυγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με σκοπό την αλλαγή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Την θέση αυτή εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, απαντώντας στον Μανώλη Μάκαρη για ένα ζήτημα με πολιτικές διαστάσεις, όπως ανέφερε. Πρόκειται ωστόσο για ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις. Να συζητήσουμε για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είπαμε και στη δημοσιότητα και για τις αναλυτικές εκθέσεις, απέκτησε τις αιτήσεις ακυρώσεως του Υπουργού της Καλαμάτας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και ενημερώνω ότι αναφέρεται στη Βέργα, στην Δήμα Αντίνια, στα Λέγκα, στο Λεωκόλι, αλλά και σε μια σειρά περιαστικές και γενιωρινές περιοχές που πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Για όλη αυτή την ιστορία που μου λέτε να ενημερωθούν και το ένα και το άλλο, λες και δεν έγιναν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονταν, λες και το Κουκουσού δεν ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που συμμετείχαν, από όλες τις παρατάξεις, λες και όλες οι παρατάξεις δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψήφισης και συζήτησης του Γενικού Πολεοδομικού, είτε εδώ, είτε στο Πνευματικό Κέντρο, είτε όπου έγιναν συζητήσεις. Είναι λοιπόν μια ιστορία με τις πολιτικές τις διαστάσεις, την έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει καμία σημασία το παρελθόν. Καμία. Σημασία έχει το παρόν και το μέλλον. Λοιπόν, συμπληρώθηκε ο κρίσιμος χρόνος για να κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ διοικητική προσφυγή για την αλλαγή του Κουκουσού. Εδώ είμαστε λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα να τα κουβεντιάσουμε και για την περιοχή του Νεύοντα και για την περιοχή του Βάλτου και για την περιοχή της Μαντίνιας και της Βέργας και του Λεωφορείου. Να ακούσουμε λοιπόν τις θέσεις όλων, να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας, να πάμε στον αγαπητό Υπουργό Περιβάλλοντος και παρακαλώ για τη συνδρομή σας, ώστε να έχουμε διοικητικές αλλαγές, μεταβολές.
Εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι να προσεγγίσουμε το ζήτημα χωρίς κανέναν λαϊκισμό. Ινφοχρόνος. Το θέμα έχει λάβει η Διευθύντρια Πολυδομίας Οδηγία. Συντάσσει το σχετικό έγγραφο. Θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουμε την εναυσματική απόφαση. Θα έρθει η σύγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα κρίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο χρόνος που προβλέπεται από τον νόμο καλύφθηκε. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τον νόμο και να άρει κάθε αδικία. Ναι, ρε, να προσέξεις τι λες. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα άλλο θέμα και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Υπάρχει ένα ζήτημα, Σωτήρη, που σχετίζεται με τα αθλητικά και που αφορά τον Αριστίδη Σταθόπουλο, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΕΠΟ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και τους φίλους του Βελτίου Ειδήσεων του ΠΕΣ σε όλη τη γη. Λοιπόν, όπως είπες, Θέμη, υπάρχει ένα θέμα, ένα τρίτο θέμα αυτή τη στιγμή που έχει προκύψει όσο αφορά και τον Αριστίδη Σταθόπουλο, μετά τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που υπάρχουν οι διώξεις που έχουμε πει, μετά το θέμα με την κάρτα της ΕΠΟ, με την κάρτα υγείας, προέκυψε σήμερα, ουσιαστικά χθες το βράδυ, στην εκπομπή του Sky βγήκαν αυτά τα στοιχεία του Κυριάκου Κομαΐτη Σιδίκη, προέκυψε ένα θέμα με τα πιστοποιητικά συμμετοχή στον ΠΑΕ. Στο πρωτάθλημα μιλάμε για την περίοδο τώρα 2008, έτσι, 2009. Θυμίζω τότε ήταν που έπεσε και ο Ηρακλής με τον Αστέρα Τρίπολη και αυτές οι διώξεις έχουν ασκηθεί εναντίον του Ντέμι του Νικολαίδη, της ΕΠΟ, του Σαρή που ήταν πρόεδρος τότε, του Αντώνη του Ρέμου και πολλών άλλων προσώπων, 40 περίπου πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο Αριστίδης Σταθόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα ακόμα ζήτημα. Βέβαια, το πόσο σημαντικό είναι ή όχι θα φανεί και στην προανακριτική διαδικασία. Πάντως, οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή δικαστικά, θα λέγαμε, την ΕΠΟ, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι, θυμίζω το ζήτημα, αφορούσε τα πλαστά πιστοποιητικά συμμετοχή μερικών ομάδων τότε για να παίξουν στη Super League, στην Αθηνική κατηγορία. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής τότε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτού του λόγου, είχε υποβιβαστεί, ενώ είχε μείνει στην κατηγορία, έτσι, είχε υποβιβαστεί στη Β' Αθηνική κατηγορία, ενώ αντίθετα και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είχε πέσει στη Β' Αθηνική κατηγορία, στη Football League, τέλος πάντων, όπως λέγεται, έμεινε στην άλλη αθλητική κατηγορία, στη Super League, ένα θέμα που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αντίδραση στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή και γενικότερα τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά είναι το θέμα που έχει προκύψει. Και είναι και καυτό, όπως και να το κάνουμε σε διάφορες αποστάσεις. Αυτό είναι ένα ακόμα θέμα που ταλανίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στα πλαίσια της κατάστασης που προσπαθεί να γίνει εντός και εκτός εισαγωγικών. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε εμείς στα δεδομένα για την Πελοπόννησο Expo να δούμε το τι σημειώθηκε στην συνέντευξη που παραχωρήθηκε στο χώρο της βιομηχανικής περιοχής. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μεγάλης έκθεσης Πελοπόννησος Expo που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη και στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότερες από 260 επιχειρήσεις. Στα δύσκολα ξεχωρίζουν οι ικανοί, ξεχωρίζουν αυτοί οι οποίοι με πείσμα δουλεύουν σκληρά για να τα καταφέρουν. Θεωρούμε ότι αυτό το γεγονός θα είναι ένα γεγονός με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, αλλά και με συνέχεια και με προοπτική. Θέλουμε πραγματικά να συγχαρούμε τα επιμελητήρια της περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με το επιμελητήριο της Ηλίας και της Αχαΐας, όπου όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, 7 επιμελητήρια, αποφάσισαν να κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Της Πελοπόννησος Expo. Αυτή η επαριθμή περίπου 260 εκθέτες. Είναι εκθέτες κατά βάση από τη γεωγραφική Πελοπόννησο και κάποιοι εκθέτες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι το νούμερο 260 δεν είναι εφικτό σήμερα για περιφερειακές εκθέσεις, γιατί η εμπειρία μας είναι 30 χρόνια και δεν είναι πραγματικά εύκολο. Όμως εδώ τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε με ποιον? Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και με τη στήριξη της περιφέρειας, με τη στήριξη των Δήμων. Η καλύτερη μέθοδος και το καλύτερο μάρκετινγκ που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση είναι και οι εμπορικές εκθέσεις, που αποδεδειγμένα αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Γίνει το γεγονός το επιχειρηματικό της Πελοποννήσου. Γιατί θα γίνουν όλα αυτά? Διότι για πρώτη φορά οι σχέσεις όλων των επιχειρηματιών της Πελοποννήσου θα συσφιχθούν.
θα συμφιχθούν και ως μία γροθιά θα διώξουν, θα επιτευχθεί η εξωστρέφεια που χρειάζεται για να διαφημίσουμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό αυτά τα προϊόντα που μας έχει δώσει η μάνα γη. Την άποψή μας έπρεπε να μετεξελιχθεί γιατί ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει. Βάλαμε μια σειρά από στοιχήματα. Κυρίαρχο στοίχημα ήταν να δημιουργήσουμε συνέργειες. Το λέμε, το ξαναλέμε όλα αυτά τα χρόνια στην κρίση ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθούν συνέργειες προκειμένου να επανεκκινήσει η οικονομία στη χώρα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και δημιουργήσαμε συνέργειες. Δημιουργήσαμε συνέργειες με τα 7 επιμελητήρια. Να αναφέρουμε ότι αύριο από τις 6.30 το απόγευμα και μετά θα έχετε δυνατότητα σε ζωντανή σύνδεση με τον χώρο της βιομηχανικής περιοχής και τον εκθεσιακό χώρο της Πελοπόννησος Expo να παρακολουθήσετε ζωντανά την τελετή των εγγενείων. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αρχίζει μια νέα ζωή. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Στους πρόποδες του Ταΐγετου, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, υπάρχει ένας εξαιρετικός τόπος για ανθρώπους που αγαπάμε, που θέτουμε σε ασφάλεια ιατρική παρακολούθηση, που φροντίζουμε με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας, που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον. 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-62235. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27-510-76-037. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 27510-69301. Στη Νέα Κύο, ο άνεμος είναι πιο δροσερός και οι άνθρωποι ευγενικοί και φιλόξενοι. Τα Σαββατοκύριακα στα ουζέρι της πλατείας και της οδού Αντιστάσεως, ρέει το ούζο, το κρασάκι και το τσίπουρο και οι μεζέδες, μικρασιατικοί και προκλητικοί. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το παγωτό σας ή το ποτό σας, παρακολουθώντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Στο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλίας, απολαμβάνετε τον περίπατό σας παρέα με τους παραδοσιακούς ψαράδες της Νέας Κύου. Στο λιμάνι, η καφετέρια.
πιτσέριες και οι ψαροταβέρνες με όμορφη θέα στον Αργολικό κόλπο ξεδιπλώνουν τη θέα από τον Ναύπλιο μέχρι το γραφικό Κυβέρι και Μήλους. Στις εκβολές του Ερασίνου ποταμού, δεκάδες τρεχαντήρια ξεψαρίζουν τα δίχτυα τους και προσφέρουν χρόνια τώρα, χειμώνα-καλοκαίρι, ολόφρεσκη την πραμάτια τους και όπως πάντα σε προσιτές τιμές. Η Νέα Κύος προσφέρει φιλοξενία, πράσινα πάρκα, ουζερί, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Κύου Αργολίδας. Εμείς τώρα στα ζητήματα της Αργολίδας, στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, συνάδελφος Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε με ένα γεγονός που έρχεται από μια πρόσφατη φιλανθρωπική εκδήλωση, από την οποία συγκεντρώθηκε ένα αξιοσέβαστο ποσό. Πραγματικά έτσι είναι. Στο πλαίσιο λοιπόν της φιλανθρωπικής δράσης του Ηλία του Πουρσανίδη, των Γκούντις, φλόκαφέ του Ταυτίου, διοργανώθηκε και φέτος, είναι για τέταρτη νομίζω η πέμπτη χρονιά, διοργανώθηκε και φέτος μια συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα, όπου τα έσοδα από την συναυλία δόθηκαν σήμερα με επιταγή στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδας, τον κύριο Νεκτάριο, το οποίο βέβαια γιορτάζει και ο Λασάρος, το ευχήτουμε και χρόνια πολλά, και ο οποίος την παρέλαβε προκειμένου να το χρησιμοποιήσει το ποσό για τις κατασκηνώσεις του φαρμακά. Πραγματικά, ο Σεβασμιότατος έχει βάλει στόχο, θα λέγαμε, από τότε που ήρθε, να φτιάξει τις κατασκηνώσεις εκεί, ώστε να μπορούν τα παιδιά να φιλοξενούνται το καλοκαίρι και σε τρεις ή τέσσερις εποχιακές δράσεις, προκειμένου να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους, αλλά και να είναι και πλαισιωμένα από χριστιανικό λόγο. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα παρελήφθη από το Σεβασμιότατο, ευχαρίστηκε πάρα πολύ. Είπε βέβαια ότι το ποσό ανέρχεται για να φτιαχτούν όλα εκεί τα δωμάτια και όλες οι σκηνές και όλα αυτά χρειάζεται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο και λίγα-λίγα, όπως τόνισε, να τα μαζεύουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Έτσι λοιπόν το παρέλαβε. Ευχαρίστηκε πάρα πολύ τον κύριο Κουρσανίδη για τη δράση αυτή που έχουν τα Γκούντι και φυσικά και τον Γιάννη τον Κότσιρα, αλλά και τον κόσμο της Αργολίδας που συμμετείχε σε αυτή τη δράση για άλλη μια χρονιά. Μια ιδιαίτερη λοιπόν εκδήλωση που έχει επενετεί από όλους τους Αργολίδες. Και όχι μόνο. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, στην παρουσία του κυρίου Κοστούρου στο Στρασβούργο. Ναι, το ένωσμα Θέμη το έδωσε η ανακήρυξη του Θόμπτον Γιαγκλάντα σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ναυπλίων το περασμένο καλοκαίρι. Και έτσι του έγινε μια προσωπική πρόσκληση από τον ίδιο να συμμετέχει για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που γίνεται στο Στρασβούργο. Έτσι βρίσκεται λοιπόν εκεί ο κ. Κοστούρος, όπου η ατζέντα περιλαμβάνει διάφορα θέματα, τουρισμού, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα και αυτοδιοικητικά. Το ζητούμενο όμως είναι και εκείνο που ο κόσμος ενδεχομένως αναρωτιέται, είναι αν τελικά η συμμετοχή σε τέτοια συμβούλια διαρκή και συνελεύσεις και όλα αυτά μας δίνουν πολύ τεχνογνωσία αλλά όχι έργο. Να πούμε ότι η χωματερή υπάρχει στην Καραθώνα, να πούμε ότι νερό δεν υπάρχει στο Δήμο Μηδέας και στο Δήμο κάτω προς τα ίδια κλπ. Οι άνθρωποι μέχρι και τα σκεύη τους καταστρέφονται. Οι μετανάστες ενδεχομένως να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Υπάρχουν δηλαδή πολλά. Το λιμάνι βρίσκεται σε κατάσταση που δεν προχωράει όπως θα έπρεπε ως αναπτυξιακό έργο και όλα αυτά. Αναρωτιέται λοιπόν ο κόσμος αν τελικά η τεχνογνωσία μας λείπει για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα βιτρίνας, αν θέλει, τις κινήσεις μάλλον, όχι έργα, τις κινήσεις βιτρίνας, ή αν τελικά θα πρέπει να δούμε την ουσία των πραγμάτων που είναι και η καθημερινότητα των δημοτών. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν αυτό, το οποίο θέτουν οι πολίτες, βλέποντας να διοργανώνονται συνέδρια, συμβουλία, αθλητικές διοργανώσεις και όλα αυτά τα οποία προβάλλουν με το Ναύπλιο, το οποίο δεν έχει και ανάγκη τόσο ιδιαίτερης προβολής, δεδομένου ότι όλα τα μέσα και τα περιοδικά και οι τηλεοράσεις και αυτά το φέρνουν σαν προορισμό. Αν τελικά είναι αυτό το ζητούμενο, ή πρέπει να δούμε λίγο και την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το καταθέτουμε ευθέως και στον Δήμαρχο και ζητούμε απαντήσεις, όχι εμείς, οι δημότες. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε. Στον χώρο του πολιτισμού, τώρα 40 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας του Κωνσταντίνου Δημούλη, περιλαμβάνει η έκθεση που γίνεται στον χώρο του βουλευτικού στο Ναύπλιο.
μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα 40 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας για τους τρεις κύκλους της ζωής του. Αναπληρώτη καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Δημούλη εγκαινιάστηκε στο βουλευτικό του ναυπλίου. Πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τα έργα του οποίου είναι από μάρμαρο και ξύλο και τα οποία θα εκτίθενται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. 40 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από μικρό παιδί, σιγά σιγά και μέσα από την πορεία της ζωής και με διάφορα εμπόδια έφευγα από το ένα θέμα, πήγαινα στο άλλο, αλλά πάντα με γέμιζε η καλλιτεχνία γιατί μ' άρεσε να δημιουργώ. Λίγη της ζωής μου που λέμε. Ξεκίνησα με ζωγραφική, μετά πήγα στο μάρμαρο, μετά πήγα στο ξύλο. Και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Πόσα έργα σήμερα εκτίθεται εδώ στο βουλευτικό? Δεν ξέρω, τα μετρήσατε, είναι γύρω στα 200 κομμάτια. Συγκινημένο σας βλέπω. Είναι ένα όνειρο ζωής. Μάλιστα. Όνειρο ζωής, έχετε... γιατί όταν ήμουν μικρός δεν πιστεύανα ότι αυτά που ζωγράφιζα τα έφτιαγνα εγώ ίδιος. Πάμε στην περιοχή της Λακωνίας και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο συνάδελφος Ηλίας Μπονός. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Με ένα γεγονός το οποίο είναι ασυνήθιστο. Ναι. Μια νεαρή φιλική φάλαινα, φυσιτήρας. Ο λεγόμενος φυσιτήρας μακροκέφαλος, 8 μέτρα σε μήκος, ξεβράστηκε νεκρή η φάλαινα στην παραλία Αυλόσπυλος σήμερα της Νεάπολης Λακωνίας. Η φάλαινα, Θέμη, είχε τραυματιστεί θανάσιμα από την προπέλα ενός μεγάλου πλοίου και βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση. Υπάρχουν σαφή μεγάλα κομμένα σημάδια στο σώμα του θηλαστικού, τα οποία έχουν προκληθεί από την προπέλα του πλοίου. Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτωδών Αρίων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από το λιμενικό γραφείο της Νεάπολης, οι οποίοι προηγουμένως είχαν λάβει τηλεφώνημα από μια πολίτη, την κυρία Κυριακή Σταθάκη, κάτοικο της περιοχής. Να πούμε ότι η τοπική μη κυβερνητική οργάνωση του ΛΥΠΑ Γουλιμή συγκέντρωσε μερικά δείγματα από το θηλαστικό που θα σταλούν στην κτηνιατρική σχολή για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Το ερώτημα είναι αν τελικά στις θάλασσες τις ελληνικές θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τέτοια κήτη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως που έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση και την οικονομία της αυτοδιοίκησης και την συνεδρίαση που είχαμε στην Λακωνία για το Πελοπόννησος, το ΕΣΠΑ της Πελοπόννησος, ουσιαστικά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ναι, στην μονεμβάσια Θέμη έγινε η συνεδρίαση της δεύτερης επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Σήμερα ο Περιφερειάρχης ο κ. Στατούλης τόνισε ότι έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις του αναπτυξιακού μοντέλου της περιφέρειας. Οι εξασφαλισμένοι πόροι, είπε ο κ. Στατούλης, όσοι και να είναι, δεν επαρκούν. Αυτό που θα πρέπει να επεξεργαστούμε σε κεντρικό επίπεδο είναι πώς θα μοχλεύσουμε αυτούς τους πόρους, ώστε να δημιουργήσουν επιπλέον βιώσιμες δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας μας. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτική ατζέντα της Περιφερειακής Αρχής έχει κύρια κατεύθυνση οι πόροι του κοινωνικού ταμείου να κατευθυνθούν σε ωφελούμενους και όχι τόσο στις δομές, όπου οι πόροι διασπαθίζονταν, όπως είπε, χωρίς να κατευθύνονται στους άμεσα δικαιούχους. Και κατέληξε, Θέμη, η φτωχοποίηση αποτελεί μεγάλη πληγή και θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της. Και κλείνουμε με την παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου στη Σπάρτη. Ναι, πρόκειται για μια εκδήλωση με πολιτικό περιεχόμενο που γίνεται στη Σπάρτη τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ποιο μέλλον για την Ελλάδα μπορεί να αποφευθεί το τέταρτο μνημόνιο». Ομιλητές θα είναι ο πολιτικός επιστήμονας Δευτέρης Κουσούλης, ο αρθρογράφος αναλυτής Γιάννης Κουτσομίτης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Την εκδήλωση συντονίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σπάρτης, ο κύριος Κομνηνός, ενώ σχολιαστές της πολιτικής πραγματικότητας στη Λακωνία θεωρούν, Θέμη, ότι πρόκειται για μια εκδήλωση συσπήρωσης του ΠΑΤΟΚ και επαναπροσέγγισης του ανεξάρτητου βουλευτή Λακωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου, ο οποίος, να θυμίσει, στενός εργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ηλία. Να περάσουμε εμείς στην αθλητική ενημέρωση. Με χαρούμενα παιδικά πρόσωπα και ιδανικές αθλητικές εικόνες γέμισε το στάδιο της παραλίας. Αφορμή ήταν η πρώτη μερίδα στίβου της σεζόν που διοργανώσε το τμήμα στίβου του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη φετινή ημερίδα στίβου του Μεσσηνιακού. Το δημοτικό στάδιο πλημμύρισε από αθλητές, μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, οι οποίοι κέρδισαν το χειροκρότημα των γονιών και φίλων τους που παρακολούθησαν τους αγώνες από τις εξέδρες. Ωραία, πάμε,
Τα παιδιά αγωνίστηκαν σε δρόμους, μπαλάκι, σφύρα και μήκος, δείχνοντας το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους σε μια ωραία εκδήλωση που διοργάνωσε για μία ακόμα φορά ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.